ότι ο Ιησούς να γεννηθεί. Τη δόξα μας υψώνουνε τη βάλα, η ψάχνουστη της δράμας η μαύρα έτη. Δόξα μου, πολύ σε αγαπάω, δόξα μου, παντούς ακολουθώ. Δόξα μου, για σένα τραγουδάω, δόξα μου, ποτέ δεν σε ξεχνώ. Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης, πνευματικής τηλεόρασης Black and White του Γάμα Σίγμα Δόξα Δράμας, καλησπέρα σας από το χώρο του Μουσείου του Συλλόγου, όπου πριν από λίγο παρακολουθήσαμε τον σημερινό αγώνα της Δόξας με αντίπαλο την ομάδα του Απόλλωνα Παραλιμνίου για το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής στον πρώτο όμιλο. 8η αγωνιστική και η Δόξα έχασε σήμερα δύο πολύτιμους βαθμούς από την ομάδα, την εφώτιστη ομάδα των Σερών. Και όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε δίπλα μας για να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι, να κάνουμε το δικό μας σχόλιο στο δικό μας τρίτο ημίχρονο, τον τερματοφύλακα των Μαυραϊτών, τον Γιώργο Τουσικαλιά. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Καλώς ήρθες. Να μπούμε κατευθείαν στην ουσία του παιχνιδιού, που για μένα είναι η απώλεια των δύο βαθμών. Ξεκινάμε από εκεί και να πάμε στο ερώτημα που σίγουρα ο καθένας θα έχει τη δικιά του εκδοχή, να ακούσουμε τη δικιά σου, τι έφταιξε και προήλθε αυτό το αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι. Βλέποντας το παιχνίδι, θεωρώ ότι σίγουρα μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Είχαμε πολλές ευκαιρίες οι οποίες ατυχήσαμε και δεν μπήκανε. Αλλά βλέποντας όμως και τα άλλα παιχνίδια, πόσο εύκολα τα κερδίζαμε, θεωρώ ότι οι απουσίες δυστυχώς, όπως φάνηκε, μας τύχησαν, γιατί δεν είχαμε, νομίζω, την απαραίτητη χημεία και τις απαραίτητες πάσεις και κίνηση για να βάλουμε τον γκολ. Γιώργο, θεωρώ ότι η ομάδα σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ αργή στην ανάπτυξή της. Έλειπε η ταχύτητα, είχαμε δώσει όλο το βάρος στις πλευρές, ο άξονας έμοιαζε κάπου χαμένος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το παιχνίδι γινόταν από τα πλάγια, εκεί μας περιμέναν, ήταν καλά στημένοι οι φιλοξενούμενοι, η ομάδα του Απόλλωνα. Και από μία σωριά, θα το πω ότι είναι από τα λίγα παιχνίδια που είδα τόσο βαρετό επιθετικό μονόλογο. Συμφωνείς ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν, οποιοδήποτε μάλλον θα συμφωνήσει σε αυτό, ότι ήταν ένας απόλυτα συνεχόμενος επιθετικός μονόλογος της Δόξας, έχοντας απέναντι μία ομάδα η οποία απλά αμήνονταν. Όμως δεν μπορούσαμε να σπάσουμε αυτή την αμυντική διάταξη. Γιατί, Γιώργο? Πιστεύω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι είχαμε αυτές τις ελλείψεις που σε άλλα παιχνιά μας έχουν δώσει λύσεις. Και εντάξει, όπως όλες τις ομάδες έχουν τα ατού τους, έχουν τα βαριά χαρτιά. Έτσι και εμείς σήμερα λείπανε κάποιοι παίκτες που άλλες φορές έχουν ξεκλειδώσει άμυνες. Καλόπουλος και ο Λύσε. Και ο Πινδώνης. Και ο Πινδώνης, είναι σωστά. Έχουν ξεκλειδώσει άμυνες και πιστεύω ότι σίγουρα έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Αλλά από εκεί και πέρα είδαμε μια ομάδα, ο αντίπαλος, ο οποίος αμήνθηκε καλά. Μας έκλεισε, θεωρώ, τους διαδρόμους. Εντάξει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε, νομίζω, πολλές ευκαιρίες και δικαιούμασταν ένα γκολ. Από εκεί και πέρα, προχωράμε. Γιώργο, όλες οι ομάδες κλειδώνουν, παίζουν σφιχτά, με διπλή αμυντική διάταξη, με διπλή ζώνη, με man-to-man, με σκληρό παιχνίδι, με δυο λεωφορεία που λέμε στην γλώσσα του ποδοσφαίρου, βάζοντας μπροστά στην εστία τους. Ωστόσο, ο σημερινός μας αντίπαλος, ναι μεν έχει παίκτες έμπειρους που έχουν εικόνες από β' εθνική, ωστόσο δεν δείξαμε ότι ήμασταν απειλητικοί, όχι απειλητικοί ως προς τη συνεχόμενη επιθετική προσπάθεια, αλλά απειλητικοί ως προς την τελική προσπάθεια, ως προς τον γκολ. Δεν έδειξε αυτή η ομάδα ότι μπορούσε να βγάλει τον γκολ. Φλιαρούσαμε, παλεύαμε, ατελείωτες οι επιθέσεις, ατελείωτα τα γεμίσματα, τα πιο πολλά ή στα χέρια του τερματοφύλακα ή έξω. Εντάξει, η απόδοσή μας σίγουρα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Θα μπορούσαμε σίγουρα όλοι να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Αλλά από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι στα προηγούμενα παιχνίδια ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς. Αυτό μας έκανε τα πόδια πιο ελαφριά, παίζαμε πιο καλά, χωρίς άγχος. Τώρα
ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό, όσο κυλάει ο χρόνος, αγωνόμασταν πιο πολύ και σίγουρα προσπαθήσαμε να βρούμε τις λύσεις, αλλά τελικά λίγο λάθος επιλογές, λίγο και ατυχία, γιατί σίγουρα παρόλο από όλα αυτά που... Καλά, σίγουρα πρέπει πάντα να έχεις την τύχη. Δικαιώμασταν και ένα γκολ, έτσι, μην τρελαθούμε, γιατί είχαμε και το δοκάρι, είχαμε και που βγάζαν πάνω στη γραμμή. Εντάξει, σίγουρα και ο αντίπαλος δικαιώθηκε και γκολ. Αυτό είναι... Θα τα πούμε εκείνα στη συνέχεια. Εντάξει, για το αντίπαλο, αλλά... είναι το δικό σου το κομμάτι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι λίγο το ότι, όπως είπες, φλιαρούσαν, δεν βάλαμε το γρήγορο γκολ να μας ελαφρύνει τα πόδια και λίγο και το θέμα τύχης, νομίζω ότι αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Άλλες φορές είχαμε την τύχη, πετυχαίναμε το γρήγορο γκολ. Η συνταγή δηλαδή των επιτυχιών που έχουμε στα εντός έδρας είναι αυτή, γρήγορο γκολ μέχρι το 20 λεπτό, 1-2 γκολ και μετά διαφορετική οπτική στο παιχνίδι. Όμως σήμερα δεν είχαμε, πέρασε ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο που αν κοιτάξω εδώ τις σημειώσεις μου, δεν έχουμε φάσεις, δεν υπάρχουν μέχρι δηλαδή την αποβολή στο 42 που παίζουμε με αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν έχουμε μία ουσιαστική, μία αξιόλογη επιθετική προσπάθεια, δηλαδή μία τελική που να πεις ότι αυτή ήταν για γκολ. Χάσαμε μία ευκαιρία που σηκώθηκε το γήπεδο και είπε αμάν. Ναι, δυσκολευτήκαμε σίγουρα στην τελική πάσα και όπως είπα και προηγουμένως, έλειπα παιδιά που μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάπως λίγο αφαιθήκαμε λίγο, κάπως έτσι πιστεύω. Αφαιθήκαμε, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ήμασταν λίγο πιο χαλαροί από ό,τι έπρεπε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο νομίζω ότι ήμασταν καλοί, απλά ξέχωρα, εντάξει, σίγουρα κάποια γεμίσματα τώρα όταν κάνεις και 50 γεμίσματα. Γιώργο, να μείνουμε λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν χαθεί πολλά ολόκληρα πρώτα ημίχρονα. Έτσι, μέσα σε αυτό το γήπεδο. Χαθήκανε βαθμοί. Όχι βαθμοί. Το πρώτο ήταν φέτος, αυτό που χάσαμε. Ναι, φέτος ναι. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε πολλές τέτοιες απώλειες, αλλά γενικά η παρουσία της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα, μέσα στη Δράμα, δεν έχει δώσει άλλη φορά ένα τόσο μέτριο πρώτο ημίχρονο. Ομάδα χωρίς ταχύτητα, με πολλά προβλήματα ανάπτυξης, χωρίς καθόλου τελική προσπάθεια, αμυντική γραμμή σε πολύ καλή λειτουργία, δεν πιεστήκαμε. Εκτός από το πέναλτι δεν υπήρχε κάποια άλλη φάση. Ό,τι και αν έγινε, δηλαδή οι δύο φάσεις που έχω καταγράψει εγώ, είναι στο 45 και στο 47, στο δεύτερο των καθυστερήσεων, δικές μας φάσεις. Ναι. Αυτή η κακή εικόνα οφείλεται περισσότερο στο ότι η ομάδα έδειξε ένα κουρασμένο πρόσωπο, δεν ήταν φρεσκαρισμένη ή ήταν οι απουσίες που στήχησαν πιο πολύ? Δεν νομίζω ότι δεν ήταν φρέσκια ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν οι απουσίες. Και δεν θέλω να πω δικαιολογίες. Απλά βλέποντας την πραγματικότητα και βλέποντας ότι σε άλλα παιχνίδια η ομάδα κάνει πιο πολλές φάσεις, ξεκλειδώνει πιο εύκολα. Εντάξει, σίγουρα ο καθένας έχει την πορεία του, ο καθένας έχει παίξει, έχει την αξία του. Δεν μπορείς να έχεις 27 ίδιους παίχτες, εννοείται. Αλλά δεν μπορείς και να περνάς ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο στην έδρα σου με ένα νεοφώτιστο στην κατηγορία. Όσο και αν είναι έμπειρος, όσο και αν οι παίκτες του διαθέτουν στοιχεία εμπειρίας ικανά να πεις ότι είναι ένας αξιόμαχος αντίπαλος, δεν μπορεί να σπαταλάς ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο χωρίς να κάνεις κάτι που να δώσει στον κόσμο σου που παρακολουθεί, που αγωνία απέναντι στην κερκίδα, να δώσει την αίσθηση ότι αυτό το παιχνίδι θα το πάρεις. Η Δόξα κάνει πρωταθλητισμό, συνεπώς μπαίνει μέσα για να καθαρίσει τα παιχνίδια. Μα είναι στο 20 λεπτό, στο 4, στο πρώτο ημίχρονο. Σήμερα δεν έδωσε τίποτα τέτοια εικόνα. Και επιμένως αυτό, νομίζω ότι από εκεί χάθηκαν περισσότερο οι περισσότεροι δύο βαθμοί. Γιατί άμα βάζαμε ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο ή στο τελείωμα, απλά αυτό θα έβαζε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Θα ήταν άλλο παιχνίδι σίγουρα. Και δεν θα είχε. Όχι, θα έβαζε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Γιατί το πρόβλημα υπάρχει. Δεν ήταν καλή ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ξέχωρα αυτό που λες, εντάξει, έχεις ένα δίκιο. Αλλά από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να κερδίζει. Είτε κερδίζει ακριβώς το πρώτο λεπτό, είτε κερδίζει στο 99 με 0. Γιατί άμα έμπαινε το δοκάρι ή εκεί που βγάλαμε πάνω στη γραμμή τις τελευταίες ευκαιρίες που είχαμε,
Τώρα μπορεί και να μην λέγαμε. Θα λέγαμε, αλλά σίγουρα δεν θα ήμασταν με σκυμμένο το κεφάλι. Όχι, απλά θα έμπαινε κάτω από το χαλί. Σίγουρα. Το πρόβλημα υπήρξε μου σήμερα. Σίγουρα. Δεν ήταν απλά νομίζω παρουσία. Ότι ειδικά μες στην έδρα μας είναι ένα πρόβλημα που το εμφανίζουμε πρώτη φορά. Ακριβώς αυτό. Σωστό. Και σίγουρα... Είναι το πρώτο ημίχρονο που χάθηκε έτσι. Ναι, και σίγουρα. Εντάξει, δεν σου λέω, δεν θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά σίγουρα όταν λείπει το βασικό σου κέντρο, είναι δύσκολο να βρει αυτή τη χημεία. Τώρα μπορούσε να βρει σίγουρα άλλες λύσεις. Δεν τις βρήκαμε. Έχει δόξα ρόστερ, έχει βάθος πάγκου. Εννοείται. Δυστυχώς όμως δεν τις καταφέραμε να τις βρήκαμε. Και... Θέμα προσαρμογής αυτών που μπήκανε. Δεν θεωρώ μόνο θέμα προσαρμογής. Θεωρώ ότι σίγουρα όταν κάνεις προαθλητισμό έχεις απαιτήσεις οι οποίες εντάξει. Ήταν αυτό. Δηλαδή δεν βάλαμε το γρήγορο γκολ για να μας ελαφρύνουν τα πόδια. Και όσο πήγαινε, βάραινε τα πόδια. Μπουσινάκης πρώτη παρουσία. Νομίζω ότι ήταν ικανοποιητικός. Έδωσε αυτά τα στοιχεία. Μουτεσίδης, ο προπονητής είπε ότι είναι ευχαριστημένος, ότι είναι ικανοποιημένος, του δώσε αυτό που ήθελε. Ο Ακασού, ακόμη και σαν σκούπα που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν παίζανε, ήταν εγγύηση πίσω. Από εκεί και πέρα, ο Παζούδης βγήκε νωρίς. Δεν μπορεί να κρυθεί. Μπήκε μέσα ο Κεφαλάς. Προσπάθησε, δεν μπορείς να πεις ότι δεν προσπάθησε, δεν απόφυγε τα λάθη όμως. Ίσως κάπου εκεί στον άξονα υπήρχε το πρόβλημα, στο μοίρασμα του παιχνιδιού. Στον άξονα και φεύγαμε συνέχεια από τα πλάγια και πιστεύω ότι μας περιμέναν. Μας περιμέναν και σίγουρα εκεί δηλαδή να βγει μια σέντρα καλή, να πεταχτεί ένας, να το βάλει, να γίνει μια δεύτερη μπαλιά. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε σήμερα. Γιατί κάναμε πάρα πολλά γεμίσματα, αλλά δεν μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε. Τελείωτα. Κάποια στιγμή προσπάθησα να κρατήσω, να κάνω αρρύθμιση, έχασα το μέτρημα. Ναι. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στα ποτήρια με δύο φάσεις, στο πρώτο, στο 45 του Ιγκόρ και του Κουρδεσιώτη. Ο Μπρόκος έχει αποκρούσει. Φεύγουμε στο ημίχρονο με αριθμητικό πλεονέκτημα. Μπαίνετε στο δεύτερο. Πώς ήταν η ομάδα όταν μπήκε? Στα ποδητήρια ήμασταν σίγουροι ότι το γκολ θα μπει. Ειδικά γιατί τελειώσαμε το πρώτο ημίχρονο μετά το πέναλι, ήμασταν 3-4 λεπτά, χάσαμε δύο ευκαιρίες καλές και ήμασταν σίγουροι ότι θα μπει. Και εγώ πίστευα ότι θα μπει. Εκεί λίγο μετά το 85, λίγο εκεί λέω, απογοητεύτηκα γιατί μέχρι εκεί ήμουν σίγουρο ότι θα βάλουμε γκολ. Αλλά δυστυχώς εκεί νομίζω στο δεύτερο ήταν καθαρά θεματίκης. Δεν μπορείς να πεις ότι η ομάδα δεν είναι καλή. Εγώ ακούμπησα μια φορά την μπάλα στο 92. Δεν απειληθήκαμε καθόλου. Κάναμε πάρα πολλές πάσεις και πάρα πολλά γεμίσματα. Ο αντίπαλος είχε κλειστεί μέσα στην περιοχή του και δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτά τα γεμίσματα. Δυστυχώς. Γεωργό, στο δεύτερο ημίχρονο ήσουν ένα τουρίστας εκεί μέσα. Ναι, ναι. Θεατής. Ναι. Αν ακούμπησες την μπάλα 2-3 φορές, πόσες, δεν νομίζω. Μία φορά την έπιασα με το 92. Στο 92 και νωρίτερα αν είχες με κάποιο με τα πόδια. Ναι. Ωστόσο, πριν πάμε στη φάση του πέναλτι, γιατί εκεί θα γυρίσουμε πίσω, θα πάμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, σαν θεατής πλέον αυτού του παιχνιδιού, έχοντας σίγουρα λιγότερους παλμούς από τους συμπαίκτες του που παίζουν μέσα και τρέχουν, εσύ είσαι θεατής, είσαι πίσω, απλά περιμένεις, έχεις μια αγωνία για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Πώς νιώθεις, σου δημιουργεί αυτό που βλέπεις κάποιον εκνευρισμό, κάποιο άγχος, τι συναισθήματα σου δημιουργούσε? Σίγουρα, βασικά είχα πολύ προσμονή να μπει το γκολ, να εξηλωθούμε. Αλλά από εκεί και πέρα είχα συνέχεια αυτή την επιμονή ότι θα το βάλουμε. Σε κάθε γέννηση μου έλεγα θα μπει. Και φώναζα και όλοι και τα παιδιά και ο Καρακλήτης και ο Βασαχαρίς που είμαστε πιο πίσω, προσπαθούσαμε να τους σιγοντάρουμε όλοι να είμαστε εκεί ψηλά και να πιέζουμε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, χάσαμε τις ευκαιρίες. Ο Παλαχαρίας από ένα σημείο και μετά ήταν δεύτερος αδερφός. Τι να κάνεις, εκεί ρισκάρεις αναγκαστικά. Ακριβώς, ναι, αυτό το πράγμα. Να πάμε λίγο και πίσω στο τέτοιο. Μάλλον, τον κόσμο, την κερκίδα, εσύ που καθόσουν πίσω και έβλεπες μπροστά σου το γήπεδο και δεξιά σου, αριστερά σου τον κόσμο. Τι εισέπρατες από εκεί, τι έβλεπες, ποια ήταν η οπτική σου εκείνη την ώρα? Βασικά, και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης, όπως είναι κάθε παιχνίδι. Προσπαθούσε σίγουρα σε κάθε φάση να μας βοηθήσει με την παρουσία του.
Από εκεί πέρα, εντάξει, σίγουρα κάποιες στιγμές που δεν βγαίνανε κάποια πράγματα εξέφρασε την. Άρχισε να γκρινιάζει ο κόσμος, ναι, να μου εξέφρασε σε κάποια απανωτά λάθη. Ναι, σίγουρα, εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν μένει με 10 παίχτες και αυτά, ο κόσμος περιμένει να μπει να βάλει ένα γκολ να τελειώνει. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και όπως πρέπει να έχει απαιτήσεις, γιατί είμαστε σε μια ομάδα που τα έχουμε όλα. Και είμαστε ομάδα πρωταθλητισμού και αυτό δεν είναι όσο εύκολο να ακούγεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πολλά αντέρα από όλους. Αλλά θεωρώ ότι η παρουσία του κόσμου ήταν τέλεια. Δηλαδή, πόσο να σε βοηθήσει, τι άλλο να κάνει. Τι παραπάνω να κάνει, νομίζω. Πέρα από την παρουσία, όχι. Κυρίως θα ήθελα να μείνω. Αναφερόταν το ερώτημά μου σε αυτή την γκρίνια. Όχι την γκρίνια. Κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιες φωνές που ακούστηκαν από την κερκίδα στα λάθη επάνω. Αυτό είναι, νομίζω είναι λογικό. Αναμενόμενο. Εντάξει, είναι αναμενόμενο. Όπως είπα, υπάρχουν απαιτήσεις. Οπότε ο κόσμος σίγουρα έχει δει εδώ πολλά πράγματα και στο παρελθόν. Οπότε σίγουρα σε κάποια λάθη είναι λογικό, όπως και εμείς. Δηλαδή, αυτό και δημιουργεί βέβαια περισσότερο άγχος. Φορτώνει περισσότερο άγχος, ειδικά όσο μπορεί να είναι τα λεπτά και φτάνουμε προς το τέρμα, στο τέλος του παιχνιδιού. Αλλά αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι δομημένη, ο κόσμος έχει την απέτηση να αντέχει και σε αυτό το βάρος, το βάρος και αυτού του άγχου. Εννοείται αυτό. Το έξτρα βάρος στις πλάτες. Μα η Δόξα Δράμας είναι μια ομάδα με κόσμο. Και όταν είσαι σε μια τέτοια ομάδα. Σήμερα έχει πάνω από 2.000 κόσμο. Αυτό είναι. Να ψάξουμε σε όλη την κατηγορία να δούμε δεν σε πόσα υπάρχει. Παιχνίδια. Δεν υπάρχει ούτε στη Β' ούτε στην Α. Δηλαδή, χαίρεσαι να είσαι τέτοια ομάδα και ας είναι πιο πιεστική και πιο απαιτητική. Πρέπει, αλλά όταν είσαι καλά και ό,τι κερδίζεις, θα σε αποθέσουν. Έτσι είναι και ανέβει η ομάδα. Αυτοί όλοι θα είναι μαζί μας ο κόσμος γιατί θα τους κάνουμε χαρούμενους. Αυτό πρέπει να βλέπουμε. Δεν πρέπει να βλέπουμε ότι άμα σε ένα λάθος γκρινιάξει ο κόσμος. Αυτό είναι λογικό. Όπως και εμείς θα γκρινιάξουμε μεταξύ μας, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Γιώργο, τα τύμπανα. Έχουν τα τύμπανα από εδώ και τη θύρα 4 από εκεί. Ποιοι είχαν πιο αίσθητη την παρουσία σου, την παρουσία τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σαν ακουστική, τι σας έρχεται καλύτερο, κοντύτερο? Ένας συνδυασμός είναι, εντάξει, αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα που έχει, σου ανεβάζει την ένταση. Οπότε ακούς τα δύο, ακούς και τις φωνές και τα συνθήματα του κόσμου και νομίζω ότι είναι μια εκπληκτική ατμόσφαιρα που γίνεται εδώ πέρα. Είναι ικανοποιητή, δηλαδή αρέσει στους παίκτες αυτό, η προσθήκη αυτών των τυμάνων αυτή. Ο Γιάννης Ομπύρος έχει φέρει τρίτη φορά που έχει φέρει μουσικά στοιχήματα, ναι, στην κερκίδα. Αυτό έρχεται καλό στους παίκτες. Νομίζω ότι σου ανεβάζει την ένταση και τη διάθεση. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Σε όλα τα γήπεδα τα μεγάλα του κόσμου υπάρχουν αυτά. Είναι ωραία. Αλλά να έχεις και μια ατμόσφαιρα, κερκίδα, ειδικά στους οργανωμένους που σου δίνει παλμό. Ναι, εντάξει, οι οργανωμένοι ακούγονται με τα συνθήματά τους. Δηλαδή, ακούς και τα δύο. Δεν είναι ότι ακούγεται μόνο το ένα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να ακούγεται στην κερκίδα. Όχι, ανάλογα με το χώρο. Για παράδειγμα, εκεί που είμαι εγώ, ακούγονται πολύ διαφορετικά από ό,τι ακούγονται κάτω σε σένα. Εντάξει, είναι όταν θέμα είσαι στο κάτω τέρμα, ναι, που είσαι πιο κοντά, ναι, σίγουρα την αριστερή πλευρά είναι πιο δύσκολο να συνοηθεί, ναι, να μιλήσει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτά, να πάμε τώρα στην όχι στην ουσία, στο λόγο που επιλέξαμε σήμερα να είσαι εσύ ο προσκεκλημένος μας. Γίνεται ένα πέναλτι και μία φάση το 95, δηλαδή ο Απόλλωνας έχει δύο φάσεις σε όλο το παιχνίδι αξιόλογες. Το πέναλτι και στο 95, δύο φάσεις όπου μπορεί να παγώσει το γήπεδο, να αναμείνουν όλοι ακίνητοι και να μην ξέρουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε. Είναι η φάση στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα πολύ κέριο σημείο, είναι στο 37, στο 35 συγγνώμη, όπου ο διαιτητής δίνει ένα πέναλτι, είσαι κοντά στη φάση. Ποια είναι η άποψη σου, ήταν πέναλτι? Νομίζω ότι ήταν. Ήταν. Θέλω να είμαι δίκαιος, νομίζω ότι ήταν. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, στείνεται η μπάλα στα 11 μέτρα, έχεις απέναντί σου τον Αρμπάντη. Κάνει μια πολύ κακή εκτέλεση. Ναι. Πες μου, περιέγραψε μου εκείνη τη φάση. Εντάξει, στο πέναλτι ο τερματοφύλακας σίγουρα ψαρεύει, σίγουρα το θέμα είναι να βρει τη γωνία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ένα καλό πέναλτι είναι πολύ δύσκολο να το πιάσεις. Οπότε σίγουρα ο συνδυασμός ότι έπεσε στη σωστή γωνία
Εγώ και... δεν νομίζω ότι ήταν γωνία στη μέση. Ήταν ναι, αλλά άμα έπεφτε από την άλλη μπορεί και να μην το πει. Γιατί νομίζω ότι ήταν λίγο δεξιά, γιατί μου βρήκε στο χώνα το με καλά με εκεί κάπου. Ναι. Οπότε άμα έπεφτε από την άλλη νομίζω ότι δεν θα το έπιανα. Σίγουρα το να πέσει στη σωστή γωνία και ο άλλος δεν κάνει καλό πέναλτι, ευτύχησα και είναι σίγουρο έχει καλή στιγμή. Είχες διαβάσει το που θα χτυπήσει? Όχι. Διάλεξα μια γωνία, έπεσες. Ναι, διάλεξα μια γωνία και έπεσα. Και από εκεί και πέρα ήταν κακή εκτέλεση, ήταν πολύ, πολύ σιγανό, πολύ αργό ήταν. Έτσι. Και ήταν προς το κέντρο. Και στο κέντρο, ήταν, ναι. Ήταν μια εκτέλεση με πολλά ρίσκα. Νομίζω ότι μπορεί και να μην πήγαινε για το συγκεκριμένο σημείο, απλά μπορεί να μην του βγήκε καλά. Τόσο. Πολύ ωραία. Όμως με αυτό το πέναλτι κρατάς την ομάδα χωρίς ασφυξιογόνες μάσκες. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα δεν δημιούργησε, ο κόσμος περίμενε το ότι έχουμε την ψυχολογία από το πέναλτι, την ψυχολογία που έχει χάσει ο αντίπαλος, από τη μεγάλη του ευκαιρία. Έχουμε και την αποβολή λίγα λεπτά, 35-42, 7 λεπτά μετά. Σε 7 λεπτά μέσα έχουμε δύο φάσεις οι οποίες είναι καταλυτικές για τη ροή του παιχνίδι. Ναι, ναι. Τελικά όμως δεν ήτανε. Ναι, δυστυχώς αυτό το να πιάσει πέναλτι και να συνδυαστεί και με νίκη θα ήταν ό,τι καλύτερο, όχι μόνο για μένα, για όλη την ομάδα. Αλλά από εκεί πέρα θεωρώ ότι δείξαμε ότι μετά το πέναλτι είχαμε την ψυχολογία, γιατί χάνουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία μετά το πέναλτι που προλαβαίνει τον Ιγκόρ πάνω στη γραμμή με το τάκλιν. Και νομίζω ότι στο δεύτερο μπήκαμε καλά. Πολύ καλά, πολύ επιθετικά. Σε όλο το δεύτερο. Δηλαδή, λεπτό με το λεπτό έβλεπε ότι η ομάδα έχει πιο βαριά πόδια. Αυτό. Νομίζω, Γιώργο, ότι πραγματικά το γήπεδο ήταν έτσι. Ναι. Θα πρέπει να αναζητήσω στη μνήμη μου πολύ πίσω ένα δεύτερο παιχνίδι που να είναι τόσο πολύ συνεχόμενος ο επιθετικός μονολόγος. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να αναζητήσω κάτι αντίστοιχο όπου η ομάδα να ήταν τόσο ουσιαστικά, να το πω, άσφαιρη. Ναι. Θα μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, όσο και αν ακούγεται λίγο βαρύς, αλλά στην ουσία έχοντας τόση κατοχή και τόσες προσπάθειες τελικές προς την εστία, θα έχεις τόσες ελάχιστες ευκαιρίες και να χάσεις τους δύο βαθμούς, να μείνεις δηλαδή σε μια ισοπαλία, που στην τελική ο αντίπαλος μπορεί να σου πει ότι κοίταξε, πρέπει να είσαι και ευχαριστημένος. Ναι. Είχα το πέναλτι, είχα στο 95 τη μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια, εμείς είχαμε το δοκάρι. Και σίγουρα και κάποια που βγάζα πάνω στη γραμμή, δύο φορές νομίζω πάνω στη γραμμή βγήκε η μπάλα. Μία με τον Ιγκόρ και μία στο δεύτερο ημίχρονο που το σου δεν θυμάμαι, το Παπαζαχαρία ήταν. Του Παπαζαχαρία ήταν το δοκάρι. Ή του Γκαρακλήδη, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έκανε. Πήγαινε στο τέρμα και τη διώξαν. Ναι. Εντάξει. Ήταν ευκαιρίες, αλλά είναι ένα παιχνίδι όπου, άμα δεις το roleplay του παιχνιδιού, θα δεις ότι έχει ελάχιστες ευκαιρίες. Σε ένα γήπεδο που έχει γύρει μόνο από τη μία πλευρά, που ειδικά στα τελευταία λεπτά δεν είναι το μισό γήπεδο, είναι το 1/4 του γήπεδου. Είχε κλειστεί όλος αντίπαλος στην περιοχή του. Και καμιά φορά τι κρίμα να χαθούν αυτοί οι βαθμοί. Και καμιά φορά αυτό είναι και πιο δύσκολο. Όταν κλείνεται ο αντίπαλος μέσα στην περιοχή του, καμιά φορά είναι και πιο δύσκολο. Ναι, πρέπει να τον ανοίξει λίγο για να μπορέσει να βγει διαδρόμους. Δεν ανοιγόταν. Άμα ανοίγονταν, δεν θα είχα πιάσει μια φορά την μπάλα. Δεν ανοίχτηκε καθόλου ο αντίπαλος. Λοιπόν, καλά έκανε. Οι βαθμοί χαθήκανε. Καλώς ή κακώς το παραλίμνη ήρθε, πήρε τον τίποντο. Οι βαθμοί χαθήκανε. Τι γίνεται τώρα, από εδώ και πέρα? Έχουμε το ρεπό. Έχουμε νομίζω δύο κομβικά παιχνίδια. Στον Ερδαϊκό και εδώ με την Καλαμαριά. Σίγουρα. Νομίζω ότι τη Καλαμαριά είναι ο υπερπάντων αγώνα πλέον. Σίγουρα, αλλά είναι έξω από το αγωνιστικό. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την έφεση, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Σίγουρα. Γιατί αλλάζει πάλι όλη η ψυχολογία. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή έχω κάποιες ανόδους στη ζωή μου και έχω πολλές εμπειρίες, όταν ο διαιτητής σφυρίξει στον τελευταίο αγώνα στο 90, τότε έχουν τελειώσει όλα. Η ομάδα έχει πάρα πολύ δρόμο, έχει πολλούς αγώνες. Ο κόσμος όμως απογοητεύτηκε σήμερα πάρα πολύ. Για αυτόν τον κόσμο εσύ τι θα έλεγες? Αυτό που είπα μόλις τώρα, ότι έχει δρόμο. Ότι έχει δρόμο και ότι η ομάδα θα παλέψει μέχρι τέλους και πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας, όπως και εμείς θα πρέπει να. Σίγουρο είναι αυτό ότι θα δώσουμε σε κάθε αγώνα το 100% και δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ, γιατί ακόμα είναι ένας μαραθώνιος, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Βλέπουμε και η Καλαμαριά στο προηγούμενο αγώνα έχασε 0-1 μέσα στην έδρα της. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Ας είναι γάμα εθνική, ας έχει τα ρόστερ, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Εσύ τα κάνεις εύκολα και εσύ τα κάνεις δύσκολα.
Και από εκεί και πέρα, αυτό μόνο την υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε. Γιώργο, να κλείσω με αυτό το ερώτημα. Θα κλείναμε τώρα, αλλά μου δημιουργήθηκε ένα τελευταίο ερώτημα με αυτό που είπες. Εμείς τα κάναμε δύσκολα σήμερα. Σίγουρα, ναι. Από εμάς εξαρτώνται τα πάντα. Έτσι θεωρώ. Έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Γιώργος ο Σικαλιάς. Ο σημερινός μεγάλος πρωταγωνιστής για μένα στο παιχνίδι. Γιατί τουλάχιστον μείναμε με τον ένα βαθμό. Μπορεί να χαθήκαν οι δύο, αλλά έχουμε και τον έναν. Βαθμό της παρηγοριάς. Αυτό είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σου εδώ κοντά σήμερα, που το κλίμα δεν ήταν και εδώ καλύτερο. Πάντα μια ψύχρεμη γνώμη είναι χρήσιμη και για το ρεπορτάζ, αλλά και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, είτε από την Κερκίδα, είτε μέσα από την Black and White τηλεόραση του Γάμα Σιγμά Δοξαδράμας. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Καλό βράδυ. Πριν έρθουμε ακόμη εδώ, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο ανασταλτικό περισσότερο, αυτή τη βδομάδα, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Η μια ομάδα είχε την πρωτοβουλία, η μια ομάδα πίεζε, η μια ομάδα είχε την κατοχή της μπάλας. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας όσο μπορούσαμε καλύτερα στο κομμάτι αυτό, και γι' αυτό είδαμε αυτό το παιχνίδι σήμερα. Εγώ θέλω να πω στη δόξα ότι δεν πρέπει να πτωηθεί από αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα, υπάρχουν και αυτά τα παιχνίδια, είναι δύσκολα παιχνίδια και ο χρόνος δουλεύει με τον αντίπαλο. Θα μπορούσε να είχε βάλει ένα γκολ η δόξα μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Δεν έγινε το γκολ, τελείωσε το παιχνίδι. Εμείς στηρίξαμε το παιχνίδι μας σε κάποιες κόντρα επιθέσεις. Μία-δύο μας βγήκανε. Μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ένα γκολ και να μιλάμε τώρα για ένα 0-1. Έτσι, και θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τη δόξα. Ελπίζω ότι και πιστεύω ότι ένα άλλο τέτοιο παιχνίδι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει η δόξα. Εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γνωρίζω ποια είναι η δόξα, γνωρίζω την πρίκα που έχει αυτή η ομάδα. Γνωρίζω τον Νίκο, τον πιστεύω πολύ και όλα θα πάνε καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς σαν Παραλίμνιο παλέψαμε με δύο ομάδες τα τελευταία δύο παιχνίδια που θα πρωταγωνιστήσουν. Δείξαμε ότι είμαστε ανθεκτικοί, αντέχουμε στην πίεση. Απλά μένει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προς τα μπροστά για να βελτιώσουμε λίγο την εικόνα μας. Αυτά, ευχαριστώ. Ναι, Χριστίνα. Είστε δεύτερο στο πάγκο. Ναι. Η ομάδα δέχτηκε με 10 παίκτες. Ναι. Συμβουλεύετε τις θέλετε στην ομάδα σας, έτσι ώστε να δείξουν την πίεση που δέχτηκε και τις άλλες. Ναι. Τι συμβουλές. Ναι. Τίποτα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους διαδρόμους όσο μπορούσαμε. Να κλείσουμε τους διαδρόμους, να μην γίνονται διεισδύσεις, να μην περάσουν κάθετες πάσεις μέσα στην περιοχή μας και να δώσουμε περισσότερο χώρο στα άκρα για να γίνονται οι σέντρες. Και νομίζω δεν είναι ένας κλασικός τρόπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν είναι τίποτα έξυπνο. Βεβαίως με προβλημάτισε. Όταν παίζουμε απέναντι στη δόξα και μένουμε με 10 παίκτες, το πρόβλημα είναι ήδη μεγάλο. Όταν μένεις και με 10 παίκτες, φαντάζεσαι πόσο μεγαλώνει. Πιστεύατε δηλαδή αν ήσταν 11, ναι, θα είχε άλλο αποτέλεσμα? Όχι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ότι αν ήμασταν 11, γιατί και 11 που ήμασταν, η μορφή του παιχνιδιού ήταν παρόμοια, δεν ήταν διαφορετική. Η δόξα προσπαθούσε, είχε την κατοχή.
Δεν ήταν διαφορά. Απλά εμείς αναγκαστήκαμε να είμαστε πιο κοντά στην εστία μας, να κάνουμε άμυνα πιο κοντά στην εστία μας, στην περιοχή μας, για να μπορούμε να αλληλοκαλυπτούμε, να αλληλοκαλυπτόμαστε. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα για μας. Νομίζω ότι περιμέναμε τον αντίπαλο θα παίξει με αυτόν τον τρόπο. Όλη την εβδομάδα δουλέψαμε στο πώς θα διασπάσουμε την άμυνα. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό φτάσαμε εύκολα μέχρι την περιοχή. Αλλά εκεί ίσως δεν είχαμε το καθαρό μυαλό για να κάνουμε καλύτερα τελειώματα. Βέβαια η ροή του παιχνιδιού ήταν έτσι που μπορούσαμε να βρεθούμε και πίσω στο σκορ και στη φάση του πέναλτι και στο 90 όταν ρισκάραμε πάρα πολύ και χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για το παραλίμνι. Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την παρουσία των παιδιών. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτό που μου δίνεις προπονήσεις. Απόλυτα ευχαριστημένος από το πάθος που είχαν και την πίστη για το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και να επιστρέψουμε στις νίκες από την Κυριακή. Ξέρω ότι το αποτέλεσμα στεναχωρεί πολύ κόσμο, αλλά πιο πολύ από όλους έχουμε στεναχωρηθεί εμείς. Ο πρωταθλητισμός θέλει να έχουμε άντερα και νομίζω ότι οι παίχτες μου τα έχουν, εγώ τα έχω και θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα το ρωτήσω λίγο για ένα πετάκι. Μήπως παίζοντας και ο αντίπαλος με 10 παίχτες από 42 και βλέποντας την ομάδα στο τελευταίο 20 με Σουάνη και Ρεδατζή πιο ενεργητική, έπρεπε να ρισκάρετε λίγο πιο νωρίς από τη στιγμή που δεν υπήρχε απειλή ιδιαίτερη από τον αντίπαλο? Και ένα δεύτερο ρώτημα για να απαντήσετε και στα δύο. Το είχα ρωτήσει και στον κύριο Βασιλακάκη. Εσείς στην προπόνηση ξέρετε καλύτερα τους παίχτες σας, αλλά εμείς είδαμε τον Ιώκη σε ένα παιχνίδι που έπαιξε στην Δράμα να κάνει 2 γκολ και 1 assist, ένα πολύ ποιοτικό παίχτη. Και βλέπουμε ότι δεν του δίνονται ευκαιρίες μετά από εκεί πέρα. Αν μπορείτε σε αυτά τα δύο ερωτήματα να απαντήσετε. Νομίζω ότι οι αλλαγές που γίνανε σήμερα μπήκαν δύο παιδιά οι οποίοι μας δώσαν ενέργεια, μας δώσαν πίεση. Πήραμε τη δεύτερη μπάλα πολλές φορές το πρώτο ημίχρονο. Μιλάω για τον Μουτεσίλη και τον Μπουσινάκη, που είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την παρουσία τους. Αλλά η διαχείριση του παιχνιδιού έγινε δύσκολη από τη στιγμή που είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές. Είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή του Παπαζούδη και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή του Ιγκόρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχοντας τον Μπουσινάκη που δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει αν μπορούσε ολόκληρο 90 λεπτό και κάποιους παίκτες που βγάλαν κάποια σημάδια κόπωσης, σίγουρα ρίσκαρα λίγο αργά. Το ξέρω, αλλά ήταν λόγω των δύο αναγκαστικών αλλαγών που γίνανε. Ο Ιώτη είναι μέσα στα πλάνα, μου έχω μιλήσει με το παιδί. Νομίζω ότι πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. Σήμερα μιλήσαμε κιόλας και για να νιώσει και καλύτερα, να ξέρετε ότι ήρθε ένας Ερμηνέας Βραζιλιάνος σήμερα. Κάναμε μια συζήτηση και πολύ σύντομα θα δείξει αυτό που πρέπει. Θέλω να μου πείτε, είμαστε δηλαδή ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας. Και ένα ακόμα ερώτημα, μιλήσατε ότι δουλέψατε όλη την εβδομάδα με συνδυασμούς σε αμυντική ζώνη, όπως ήταν ο αντίπαλος. Εμείς είδαμε σήμερα μια δόξα να κάνει όλες τις επιθέσεις από τα πλάγια. Η μορφή του παιχνιδιού ήταν τέτοια, η οποία όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίχτες, μας έκλεισε τους χώρους και νομίζω ότι πολύ καλά το ανέλησε ο κύριος Παύλος Δημητρίου. Αυτό που έπρεπε να δώσουμε εμείς ήταν πλάτος για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την άμυνα και να τη διασπάσουμε. Νομίζω ότι βγάλαμε πάρα πολλές τελικές σέντρες. Η μπάλα μπήκε πάρα πολλές φορές μέσα στην περιοχή. Δεν ευτυχήσαμε να κάνουμε γκολ. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις. Σίγουρα θέλω πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, αλλά να ξέρετε ότι παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Αντίπαλος είναι μια ομάδα που είναι πρώτη χρονιά φέτος στην κατηγορία. Εντάξει, με όλο το σεβασμό φυσικά στον αντίπαλο. Και θέλω να μου πείτε και για την εικόνα της ομάδας, αν σας άρεσε. Σας είπα ότι μου άρεσε, δεν αλλάζω κάτι από αυτό που είπα. Ναι. Και ο αντίπαλος είναι η πρώτη χρονιά, αλλά έχει και παιδιά που έχουν παίξει σε μεγάλες κατηγορίες. Τα οποία διαχειρίστηκαν το παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο το παιχνιδιό κομμάτι, είναι ότι και οι καθυστερήσεις που κάνανε και το πώς θα φέρουν την μπάλα, όλα παίζουν ρόλο στη διαχείριση του παιχνιδιού, η εμπειρία. Και ο αντίπαλος είχε εμπειρία. Αλλά θα σταθώ και πάλι στο ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, γιατί με το ρώτησες δεύτερη φορά. Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά, και αυτό το είπα κάτω. Απόλυτα ευχαριστημένος από τη διάθεση και την ένταση. Τώρα, αν κάτι δεν πήγε καλά
στο επιθετικό κομμάτι ή στο συνδυαστικό παιχνίδι, σίγουρα αυτή είναι ευθύνη δική μου. Δεν είναι των παιδιών μου. Κύριε Τζιάβερ. Μας είπατε από τι είστε ευχαριστημένος. Πέστε μας από τι είστε δυσαρεστημένος στο σημερινό παιχνίδι και ένα σχόλιο για την παρουσία του Μουτεσίδη σαν δεκάρι. Το Μουτεσίδη το ξέρω το παιδί από παλιά και νομίζω ότι η θέση του είναι μεσοεπιθετικός. Καταρχήν είναι απόλυτα ευχαριστημένος αυτό που ζήτησα από τον Μουτεσίδη, το έκανε. Βγήκε στα πλάγια, θέλαμε να απομονώσουμε να παίξουμε ένας με έναν στα άκρα τον αντίπαλο γιατί περιμέναμε μια κλειστή άμυνα και θέλαμε να βγει κρυφός. Και έχοντας τα προβλήματα, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη λύση γιατί μας έδωσε ενέργεια και ταχύτητα. Από τι δεν είμαι ευχαριστημένος, που δεν κερδίσα, που δεν βγήκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό αυτά που ζήτησα. Τα ειδικά είναι για να τα λέμε στα αποδυτήρια. Η ελλείψη δύο βασικών παιχτών στο χώρο του κέντρου δεν χρειάζεται να το αποτέλεσμα κατά πόσο. Έχουμε μια ομάδα που είναι κακό να μιλάμε για ελλείψεις. Δεν θέλω να μιλάω για ελλείψεις και κακώς ανέφερα ότι γίνανε και αναγκαστικές αλλαγές. Νομίζω ότι τώρα το να βγαίνει αλλαγή ο Ιγκόρ και να μπαίνει ο Γαϊδαρτζής. Εντάξει, ο άνθρωπος πέρυσι ήταν πρώτο σκόρερ. Ναι, το να βγαίνει αλλαγή ή να μπαίνει ο Σουάνης μια αλλαγή είναι ένα παιδί με ποιότητα που έχει. Είναι, νομίζω ότι είναι άδικο για όλους τους παίκτες να μιλάω εγώ για ελλείψεις. Δεν πρόκειται να μιλήσω ποτέ για ελλείψεις. Αυτό που θα ήθελα να πω τον κύριο Παύλο, επειδή τον ξέρω και είναι υπάρχει μια εκτίμηση μεγάλη, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα. Πραγματικά ήταν αγωνιστές, παίξανε για την ομάδα τους και δεν με στεναχωρεί ο τρόπος που παίξανε, γιατί είναι φυσιολογικό να παίξουμε αυτόν τον τρόπο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια, κύριε Παύλε, και ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ. Να πω λίγο, να συμπληρώσω λίγο, γιατί να πω και εγώ συγχαρητήρια στα παιδιά του Παραλιμνίου. Δείξανε μεγάλο πάθος, αγωνιστικότητα, έτσι, και πειθαρχία. Και για μια ακόμη φορά, για δεύτερο παιχνίδι, θέλω να τους συγχαρώ γιατί τους έχω συνέχεια απ' έξω. Εγώ τον Νίκο να τον ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Έτσι, η δόξα δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε άγχος. Η δόξα, ο δρόμος είναι νομίζω στρωμένος. Ξέραμε όλη την εβδομάδα ότι έχουμε να έρθουμε σε μια έδρα με έναν αντίπαλο που σίγουρα η ιστορία του, το ρόστερ και όλη η ποιότητα της ομάδας αυτής δεν αρμόζει σε αυτή την κατηγορία και σίγουρα είναι για τις παραπάνω και τις ψηλότερες. Προετοιμαστήκαμε για το παιχνίδι, όπως είπε και ο coach, γιατί ξέραμε ότι θα δεχτούμε πίεση από τον αντίπαλο. Θεωρώ ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι. Κυνηγήσαμε στην κόντρα και αυτό φάνηκε ότι βγήκε μέσα στο γήπεδο έχοντας την ευκαιρία του πέναλτι και στο τέλος του παιχνιδιού τον τέταρτο με τον Αλέξη τον Μεντή, το οποίο ο τερματοφύλακας θεωρώ ότι σήμερα έδωσε και τους βαθμούς το βαθμό στην Δράμα. Εγώ να πω συγχαρητήρια αρχικά στους παίκτες μου για την προσπάθεια, γιατί όσοι ασχολείστε και έχετε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ξέρετε ότι όταν μένεις σε ένα λεπτό είναι να πάρεις το κεφάλι στο σκόρ με το πέναλτι. Αποκρούεται το πέναλτι, η ψυχολογία είναι σημαντικός ρόλος και σε δύο λεπτά πάλι ξαναμένεις και με 10 παίκτες σε μια έδρα με αντιπάλους όπως ο διπλανός μου και οι συμπαίκτες του. Σίγουρα πρέπει να έχεις γερό στο μάχη και πολύ θέληση για να καταφέρεις αυτό που βγήκε στο γήπεδο σήμερα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου λοιπόν και εμείς έχουμε το στόχο που είναι να δώσουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε, και να εκπροσωπήσουμε τον ομό όσο καλύτερα γίνεται το δικό μας. Και από εκεί και πέρα εύχομαι στην Δράμα. Εντάξει, ξέρω. Συγγνώμη, στην δόξα. Με συγχωρείς. Έτσι το λέμε οι ποδοσφαιριστές. Στη δόξα λοιπόν τα καλύτερα και σίγουρα στο τέλος θα χαμογελάτε την άλλη. Σίγουρα το να ακούμε κολακευτικά λόγια από τους αντιπάλους και τον προπονητή είναι κάτι καλό, αλλά αυτό δεν μπορεί να μας φέρει πίσω τους δύο βαθμούς. Είμαστε στεναχωρημένοι όλοι γιατί χάσαμε δύο βαθμούς μέσα στην έδρα μας και
Από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Από αύριο να, κάνουμε, να δουλέψουμε πάνω στο κομμάτι που δεν μπορέσαμε σήμερα να κάνουμε, την τελική φάση, για να μπορέσουμε στα επόμενα παιχνίδια, αρχές γενομένες από το επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ιορδανικό, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Έχουμε καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα, ένα καινούργιο προπονητή που δουλεύουμε πολύ στις προπονήσεις και ζητάει καινούργια πράγματα. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Ο κόσμος είναι απαιτητικός της Δόξας. Απαιτεί κάθε Κυριακή τη νίκη και με επιβλητική εμφάνιση. Αλλά παίζουν πολλοί παράγοντες και ο αντίπαλος. Σίγουρα μπορεί να έμεινε με 10 παίχτες, αλλά αυτό ίσως να δυσκόλεψε τους χώρους τους δικούς μας για να μπορέσουμε να παίξουμε κάθε το ποδόσφαιρο. Παίξαμε από τα πλάγια. Δημιουργήσαμε πολλές έντρες και φάσεις από τα πλάγια, αλλά μας έλειπε η τελική φάση. Πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το 0-0 και στο 90 τόσο με την ευκαιρία του αντιπάλου, το 0-0. Εντάξει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά μπορούσαμε να χάσουμε και το βαθμό. Από εδώ και πέρα, δουλειά για να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου γιατί δώσανε τα πάντα. Απλώς μας έλειπε τον γκολ. Ευχαριστούμε τον κόσμο και το θέλουμε δίπλα μας. Δεν γίνεται με μια ισοπαλία ακόμα μέσα στην έδρα μας να υπάρχει γκρίνια και σίγουρα όπως είπα πριν υπάρχει στεναχώρια, αλλά πρέπει να είναι δίπλα μας και κοντά στην προσπάθεια. Ένα 0-0, εντάξει, και η Καλαμαριά την προηγούμενη Κυριακή έχασε μέσα στην έδρα της. Αυτό δεν λέει κάτι. Υπάρχουν άλλα 20 τόσα παιχνίδια. Κοσμίδης αλλάζει με τον Ζυγκερίδη, με τον Λιάρα, συγγνώμη. Και πέναλτι, όχι. Νεχρεώνεται με πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον Κουρτεσιόλια. Και ο Ναλπάνης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι. Σικαλιάς κάτω από την εστία. Λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και το Σικαλιάς με προσπάθεια ο έμπειρος αυτός τερματοφύλακας βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Τριανταφύλου, προσπαθεί ο Ρεβιθόπουλος, βγαίνει ο Σικαλιάς ο οποίος πρώτου κινδύνου βγάζει την μπάλα, όχι δεν τη βγάζει, δίνει στον Μουσινάκη, νέο φάουλ, νέο επικίνδυνο φάουλ. Επάνω και κίτρινη κάρτα. Νέο επικίνδυνο φάουλ πάνω πρέπει να είναι νομίζω στο Ρεβιθόπουλο. Και είναι η κόκκινη, είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Να εκτελείται γρήγορα. Μουντεσίδης. Ψιλοκρεμαστά. Κεφαλιά πρέπει να ήταν από... για το Ρεβιθόπουλο. Σέντρα του Ρεβιθόπουλου. Προσπάθησε να μπει στη φάση ο Κεφαλάς. Νέο σουτ. Απόκριση από τον τερματοφύλακα. Ήταν του Κουρτεσιώτη το σουτ. Ακαζού, Μπουσινάκης, επιχειρεί το σουτ, πέφτει ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει, ήταν ένα σιρτό σουτ. Στηρίζει πιο πίσω, Σοάνη, Γαϊτατζής, επιχειρεί το σουτ αλλά η μπάλα βρίσκει το έξω μέρος του δικτύου. Δωμάνης αποφεύγει τον αντίπαλό του, κρατάει την μπάλα. Αλλάζει για τον Κουρτεσιώτη. Παράλληλη σέντρα. Όχι, ρε! Νέο σούτα από τον... πρέπει να ήταν ο Παπαζαχαρίας. Μεντής για τον Τάκα. Μεντής. Πω, τι έσωσε ο Σιά... Τελευταία φάση, παραλίγο να στήσει την μπάλα στα δίχτυα. Όταν σου το ρεστεί, αισθάνθηκες.
Όταν έφτασα εκείνη τη στιγμή στο γκολ, ήμουν πολύ κουρασμένος. Το μόνο που ήθελα ήταν να τελειώσει τη φάση. Εντάξει, βέβαια ήθελα να μπει η μπάλα. Δεν έγινε, δεν έτυχε. Δεν πειράζει. Πώς κρίνεις την ενέργεια του τερματοφυλακά? Πολύ καλή, πολύ καλή. Εγώ περίμενα βασικά να πέσει από την άλλη γωνία. Από την αλήθεια, αλλά ήταν πολύ καλή επέμβαση.